Τελευταία φορά που επικοινωνήσατε με τον κύριο Γεωργούλη πότε ήταν? Ήταν πριν 3 μέρες, ψήφισα στις εκλογές τώρα. Από ό,τι είπε, ψήφισα. Με αεροπλάνο ήρθε. Με αεροπλάνο, ναι. Σας είχε ενημερώσει ότι θα κατέβαινε Ελλάδα? Όχι, δεν με ενημερώνει, γιατί δεν υπάρχει κανένα λόγο. Τηλέφωνα, έρχομαι από το σπίτι. Καθίσαμε, επί ένα-δύο ώρα διάβαζε τη μικρή μου κόρη που πάει 5η δημοτικού και θα πάει και λίγο καλά στη μαθηματικά. Πάει 5η δημοτικού, δεν καταλάβαινε κάτι και την εξήγησε επί 2 ώρες και εξηγούσε του όρου. Μετά κάναμε τη γυμναστική μα, όλα καλά. Εννοείται ότι δεν συμβαίνει κάτι σε εμά. Και όλοι οι φίλοι, α πούμε, δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό. Κάνουμε και πριν, κάνουμε και τώρα. Βγήκαμε έξω και περπατήσαμε στο πεζοδρόμιο. Επί 2 χιλιόμετρα είναι μεγάλο ο δρόμο, περνάει πολλοί κόσμοι. Δεν κρυβόταν ο Αλέξη από κάτι. Αυτοί που τον συνάντησαν, ποια ήταν η στάση του απέναντί του? Γεια σου, Αλέξη, πού είσαι? Κανένα δεν κρυβόταν, ίσα-ίσα. Χάρηκαν πάρα πολύ που τον είδαμε. Όλοι ρωτάνε πού είναι ο Αλέξη, κάτι που βρίσκεται. Κανένα δεν ρωτάει αν έγινε ή δεν έγινε κάτι. Όλοι ξέρουν ότι δεν έγινε τίποτα. Εννοείται ότι το στηρίζουμε όλοι. Απλά λυπόμαστε γιατί αναγκάζουν, ξέρω εγώ, ο Αλέξης, ξέρω εγώ, αναγκάζεται κάπου να μην εμφανίζεται στο αεροδρόμιο που πάει στην Ευρώπη και όλα αυτά. Σας έδωσε να καταλάβετε ότι παρακολουθεί αυτά που λέγονται στα μέσα ενημέρωσης? Εγώ ο ίδιος, αν θα δω κάτι, θα το στείλω ένα μήνυμα στο μέσο, να τον ενημερώσω ότι κάποιος είπε κάτι. Σίγουρα και σίγουρα χαίρεται που κανένας, μα κανένας δεν έφτασε στα αυτιά του ότι κάποιος υποψιάζει κάτι γι' αυτόν. Την ψυχολογία. Δεν έδινε κάτι που να ανησυχεί για κάτι πέρα από το χρόνο που λειτουργεί σε βάρος. Καλά όλα, παιδιά, και μπράβο που ψήφισε ο Αλέξης στη Λάρισα.